Η κίνηση πολιτών λειτουργεί με μια συντονιστική που αποτελείται από 17 άτομα, οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι και 14 άτομα που έχουν εκλεγεί μετά τις εκλογές του 2010 στην ψηφοφορία. Έτσι λειτουργεί η κίνηση και μετά την παραίτηση του κυρίου Χριστάκη, η δημοτική ομάδα αποφασίσαμε ομόφωνα να είμαι εγώ επικεφαλής μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα συνεχιστεί και, και στις εκλογές. Δηλαδή όταν θα πάνε σε ένα μήνα, σε 6 μήνες από τώρα που θα πάμε στις κάλπες. Μέχρι τις εκλογές, ναι, να είμαστε καλά, θα είμαι εγώ επικεφαλής στην κίνηση πολιτών. Όσον αφορά μετά το πώς θα λειτουργήσει, αν θα είναι, δεν θα είμαι εγώ, θα είναι κάποιος άλλος, δεν με ενδιαφέρει για υποψήφιος δήμαρχος για τις επόμενες εκλογές. Ζημώσεις για το συνδυασμό. Ζημώσεις. Έχουν ξεκινήσει διάφορες διερευνητικές προσπάθειες. Έχουμε βρεθεί με αρκετούς, συζητάμε να διαμορφώσουμε το κλίμα να είναι θετικό, να είναι δυναμικό για τις επόμενες εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπορεί πλέον να προσφέρει σε αυτή την κρίση που συμβαίνει στον κόσμο και στους δημότες, να προσφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα οι δημότες. Ο πνευματικός λέει καθημερινά, διατυπανίζει ότι έχει, είναι ο πνευματικός δήμαρχος που έχει πλεόνασμα στα ταμεία του Δήμου. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το παλιό που λέγουμε πάντα, ότι οι αριθμοί ευημερούν, οι δημότες έχουν την ανέχειά τους και τη δυστυχία τους. Ο Δήμος πρέπει να είναι μπροστά, πρέπει να κοιτάξει κυρίως τους δημότες σήμερα που πολλοί δεν έχουν να φάνε, που είναι άστεγοι, που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, που δεν έχουν ασφάλεια, που οι χίλιοι φόροι που τους έχουν φέρει σε τεράστια φτωχοποίηση, όχι μόνο τον απλό κόσμο αλλά και επιχειρήσεις, είναι ήδη σε μια μεγάλη φτώχεια. Και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Ο Δήμος λοιπόν εκεί μπορεί να λειτουργήσει σαν ανάχωμα, να ρίξει περισσότερους πόρους και να προσέξει περισσότερο την κοινωνική του πολιτική.